Λοιπόν, θα σας πω μία εμπειρία πολύ αληθινή. Είμαι στα 60 μου χρόνια τώρα και 10 χρονών είμαι από τη Τζιά, από ένα νησί των Κυκλάδων. Ένα πολύ πηγαίνοντας στο σχολείο μου, μπήκα μέσα σε ένα κλεισάκι τον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί είμαι από γονείς θρησκευόμενος και όσχολες τους. Να κάνω το σταυρό μου στην Παναγία και στον Χριστό. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα, προσκυνάω τον Χριστό. Πάω αριστερά να προσκυνήσω και την Παναγία και όπως κάνω επάνω τα μάτια μου, βλέπω από τα μάτια της Παναγίας και τρέχανε δάκρυα. Πετάω κάτω την τσάντα μου, σάκα όπως τη λέγαμε εκείνα τα χρόνια. Με έπιασε τέτοιος πανικός και τέτοια κλάματα που βγήκα έξω και φώναζα. 10 χρονών παιδάκι σας λέω τώρα. Τρέξτε, τρέξτε, η Παναγία κλαίει, η Παναγία κλαίει. Τρέξτε παπαδιά εκεί της γειτονιάς. Νιονού Παπακώστα, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, καλός άνθρωπος. Τρέχει η παπαδιά, τρέχουν οι αρχές του χωριού, οι δασκάλοι μου, οι χωροφύλακες που ήταν τότε. Τρεχάλα, φτάνει και ο παππούλης. Εγώ ήμουν σε μια γωνιά ζαρωμένο, δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα δηλαδή τέτοιο φόβο και τέτοιο αυτό. Λέω, Παναγία μου, γιατί κλαις Παναγία μου, χτυπιόμουν. Έρχεται ο παππούλης και μου λέει, μην φεύγεις κοπέλα μου, μην φεύγεις, είσαι η μεγάλη τυχερή εσύ, φεύγεις. Και πετύχεται κάποιος άλλος κύριος, δεν θυμάμαι ποιος, τώρα είναι 50 χρόνια βέβαια αυτή τη δουλειά. Λέει ένα μπαμπάκι να σκουπίσουμε τα δάκρυα από την Παναγία. Και τον σπρώχνει ο παππούλης και λέει, όχι, όχι, εγώ με τη γλώσσα μου. Και έγλυφε με τη γλώσσα του, σκούπιζε τα μάτια της Παναγίας. Αυτό γινόταν 2 μέρες ακριβώς. Κύριε Μιχάλη Δρακουλαράκο, εσείς γιατί θέλατε να κάνετε παρέμβαση, ενώ δεν... Συγγνώμη, να σας δεν τελείωσα να σας πω κάτι. Ήταν αυτό ένα σημάδι της Παναγίας που έκλαιγε. Δεν είναι από τα θαύματα τώρα που λέμε εδώ ότι έγινε, ας πούμε, ένας τον χέρι του, το παιδάκι έγινε καλά και αυτά. Ήταν ένα μήνυμα της Παναγίας. Έτσι το ερμηνεύσατε. Σε 3 μέρες ήρθε ένα κακό μαντάτο. Ήταν ο εμφύλιος πόλεμος τότε. Σκοτώθηκαν 2 παλικάρια. Απέναντι ακριβώς από την εκκλησία. Μάλιστα. Κύριε Δρακουλαράκο, εσείς. Εγώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί είδα σε κάποια στιγμή ότι το θέμα που ήρθε ο κόσμος εδώ, οι καλεσμένοι σας, άρχισε και ξέφευγε. Πάλι λέγανε γιατρούς, ο κύριος ψυχολόγος εκεί έλεγε τα δικά του. Εγώ έχω ένα θαύμα δικό μου. Δηλαδή. Και θέλω να μου δώσω μια απάντηση οι 2 γιατροί που είναι εδώ σήμερα. Εγώ είμαι σήμερα 65 ετών και από το 1962, δηλαδή σε ηλικία 30 ετών, έπαθα ένα εργατικό ατύχημα. Έσπαγα ένα βράχο με μια βαριά και έφυγε ένα κομμάτι σίδερο από τη βαριά, το οποίο είναι σφινωμένο στο δεξιό κύλωμα της καρδιάς. Πήγα στην Πολυκλινική Αθηνών. Συγγνώμη. Πήγα στην Πολυκλινική. Χειρούργος τότε ήταν ο Χρήστος ο Οικονόμος. Εσείς μπορεί να το ξέρετε. Δεν πρέπει να ζει τώρα, νομίζω ότι έχει απεβιώσει. Αν έχει απεβιώσει, τόσες φορές. Με πήγανε με 3 πίεση από την αιμορραγία, από το Παγκράτη ώσπου να πάω στην Πολυκλινική. Με ταλαιπωρήσανε, δεν μου βρίσκανε φλέβα, μου βρήκανε στον Αθάγαλο. Τα σημάδια υπάρχουν, η τομή υπάρχει από εδώ μέχρι πίσω. Λέει ο οικονόμος, μου λέγανε μετά οι συγγενείς μου, η γυναίκα μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου κτλ. Λέει, τι τον εφέρατε εδώ πέρα, λέει, αυτός είναι πεθαμένος. Πετάγεται ο κύριος Χριστάκης ένας, ο βοηθός του, και αυτός χειρούργος, σήμερα είναι μεγάλος καρδιοχειρουργός χειρουργής στο Λονδίνο. Λέει, ας κάνουμε κάτι και έτσι και έτσι πεθαμένος. Και βγαίνει ο γιατρός έξω, λέει, ποιος είναι εδώ να υπογράψει, υπέγραψε η γυναίκα μου και ο πατέρας μου. Λέει, θέλετε, ο άνθρωπος, λέει, σχεδόν είναι νεκρός. Θέλετε να τον χειρουργήσουμε. Κι αν γίνει, έγινε. Μήπως μπορέσουμε και βγάλουμε το σίδερο. Με χειρουργήσανε. Κάνουν αφαίρεση περικαρδίου, η οποία υπάρχει. Έχω πλάκες, όποιος δεν πιστεύει να του φέρω όλες μου τις εξετάσεις να τις δει. Παίρνω σύνταξη αναπηρίας από 30 χρονών, από το ΙΚΑ. Είμαι 65 σήμερα. Και θέλω να σας πω που είναι το θαύμα. Με χειρουργήσανε. Οι γιατροί κάνανε αυτό που κάνανε. Είδανε ότι το βλήμα δεν μπορούσαν να το αφαιρέσουν. Το ράψανε όπως μου είπανε μετά γύρω-γύρω, το απομονώσανε, αφαιρέσανε το περικάρδιο, σταματήσανε την αιμορραγία και από εκεί και πέρα στην ανάνυψη. Το θεωρείτε θαύμα, λοιπόν. Το θεωρώ θαύμα γιατί ήμουν 19 μέρες, οι ίδιοι οι γιατροί βγήκαν έξω, ο ίδιος ο οικονόμος, σαν να τον βλέπω μπροστά μου, λέει στη μάνα μου, γερόντισα, μην κλαις. Πάρ' το απόφαση, ο γιος σου δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει, μόνο
πήγαινε κάτω ο Άγιος Γεράσιμος στην Πολυκλινική. Πήγαινε κάτω στον Άγιο, πέσε γονατιστή, κλαίγε όσο κλαις, μήπως και σε ακούσει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Και μετά από 19 μέρες, ο κύριος Δρακουλαράκος ζωντάνεψε. Κύριε Δρακουλαράκο, να είστε πάντα καλά. Σιδερένιος, αφού έχετε και το σίδερο εκεί, καθίστε, πηγαίνετε εκεί και θα δούμε τώρα πώς θα ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Εσείς τώρα που είστε καρδιολόγος. Εγώ σαν καρδιολόγος. Δώστε μια απάντηση, σας παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω τον αγαπητό κύριο, πότε κάνατε τελευταία ακτινογραφία. Θα σας απαντήσει η σύζυγος που είναι απέναντι. Πότε κάνατε τελευταία ακτινογραφία και αν ακόμα το βλήμα είναι μέσα σας. Είναι μέσα. Είναι μέσα, μέσα. Λοιπόν, έχω αναράψει. Δύο λεπτά. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Καταρχήν είναι μια περίπτωση για ανακοίνωση στα χρονικά. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν μέσα τους βλήματα από σφαίρες στις καρδιακές κοιλότητες. Και το ευνοϊκό για εσάς είναι ότι η σφαίρα είναι στη δεξιά. Συγγνώμη, δεν είναι σφαίρα. Το βλήμα, κυρία μου, το κομμάτι από το μέταλλο. Ένα σιδεράκι κονικό με τρία. Ναι, αυτό εννοείται. Καταρχήν. Το βλήμα. Ένα, δύο. Δεν ξέρω το μέγεθος. Δηλαδή, αν είναι πράγμα τόσο, είναι τόσο. Αν είναι πραγματάκι τόσο. 13 χιλιοστά. 13 χιλιοστά, ένα εκατοστό. Ένα μεγάλο κομμάτι. Το θράψμα λοιπόν από τη βαριά, τη βαριοπούλα ή από τη σφίνα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν τι συμβαίνει. Καταρχήν, καθώς μπήκε μέσα, τρύπησε πολύ σωστά, είπατε, το περικάρδιο. Και εν συνεχεία τρύπησε και το μυοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας, το οποίο είναι ένα πολύ λεπτό μυοκάρδιο. Το πάχος του δεν ξεπερνάει περίπου αυτό το πάχος. Πώς ξέρετε με τόση λεπτομέρεια τη ζημιά, χωρίς να δείτε ακτινογραφίες. Σας παρακαλώ. Όπως καρδιά την ξέρω απ' έξω και ένα κατωτά. Καρδιολόγος. Δουλεύω 30 χρόνια και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Εγώ αμφιβάλλω, γιατί αν ήταν εδώ ένας άλλος γιατρός, ο οποίος ήταν και πιστός, θα έλεγε κάτι άλλο από αυτό που λέτε εσείς. Αλλά φαίνεται ο κ. Σταφυλόπουλος δεν κάλεσε γιατρούς οι οποίοι έχουν και εμπειρία της θείας παρουσίας. Εσείς είστε ο Θεός ευγενής. Ήρθανε σκόπιμα εδώ γιατροί. Λοιπόν, αφήστε με να συνεχίσω και να σας ερμηνεύσω. Ζουν ερήμη της παρουσίας του Θεού. Καλέ μου άνθρωπε. Ερμηνεύουμε και αυτό το φαινόμενο. Τρύπησε λοιπόν το λεπτό μυοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας το κομμάτι αυτό του μετάλλου και μπήκε μέσα στην καρδιά σας. Εκεί αυτό, λόγω βαρύτητος, είναι βαρύ, είναι μέταλλο, έχει ειδικό βάρος κάποιες μονάδες. Είναι βαρύτερο από το σώμα και υποχρεωτικά πηγαίνει προς τα κάτω. Όταν είστε ξαπλωμένος στο κρεβάτι σας, ακουμπάει το κάτω μέρος της καρδιάς σας. Όταν είστε όρθιος, πηγαίνει στην κορυφή της καρδιάς σας. Αυτό μετακινείται, πιστεύω ότι μετακινείται. Α, χρησιμοποιείτε τον όρο πιστεύω τώρα. Εκεί που σα συμφέρει, δεν πιστεύω. Δεν εκτιμώ. Εκτιμώ ότι κινείται. Βλέπετε. Μία δόγμα. Δεύτερη περίπτωση, επειδή έχουν περάσει 30 χρόνια περίπου. Αυτά που μα λέτε είναι σκοταδισμό στο όνομα τη ιατρική. Και είναι κάπου καθυλωμένο. Είναι κάπου καθυλωμένο και δεν κινείται πια. Στην αρχή εκινείτο. Άρα λοιπόν, ο Μακαρίτης, πιστεύω, ιατρός αυτός, σας διέσωσε με την περικαρδιεκτομή την οποία σας έκανε. Διότι εσείς δεν κινδυνεύατε τότε να πεθάνετε από το βλήμα το κομμάτι που ήταν μέσα στην κοιλότητα της δεξιάς κοιλίας. Κινδυνεύατε από την αιμορραγία του περικαρδίου, το οποίο δημιουργούσε με ένα τεράστιο αιμάτωμα γύρω από την καρδιά σας. Αυτό λέγεται επιπομματισμός της καρδιάς και μπορούσε ξαφνικά, καθώς μεγάλωνε, να κάνει την καρδιά να μην μπορεί να διασταλεί και σε κάποια στιγμή να κάνει άδεια στολή και να πεθάνεται. Έτσι λοιπόν ελευθέρωσαν το περικάρδιο και εκεί σας έσωσαν. Σας δίνουμε λοιπόν ένα λεπτό. Ήταν για την εποχή του πρωτοποριακή επέμβαση. Ένα λεπτό, περιμένετε. Λοιπόν εδώ θέλω όσον να αφορά πω τον κύριο Κολοκοτάν μου επιτρέπετε. Η πρωτοποριακή επέμβαση, αυτό είναι το έκτακτο γεγονός, το θαύμα. Εδώ λοιπόν, κύριε Λουδάρε, εδώ γιατρέ μου, εσείς, κύριε, δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυσικό. Δεν επιταχύνονται οι νόμοι της φύσης, επουλώνει με ιστό ο οργανισμός από πάνω και αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη και εκεί ήθελα να καταλήξω κάποια φαινόμενα απολύτως φυσιολογικά να τους δίνουμε μία, να τους προσδίδουμε μία υπερφυσική ιδιότητα, γιατί δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Η μημάθεια είναι και αυτή μία ασθένεια, κύριε Σωτηρόπουλε, και επειδή είστε επιστήμον κι εσείς, θα ήθελα να πατήσουμε λίγο φρένο και να μην αρχίσουμε να ερμηνεύουμε οτιδήποτε βιώνουμε ως θαύμα, γιατί έτσι αποδυναμώνουμε σήμερα και το θαύμα. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, ότι μπαίνουμε στις αρτηρίες μέσα και τις ξεβουλώνουμε. Το μικρόφωνο, μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Το είπα προηγουμένως, εάν δεν είναι αποδεδειγμένο 100% οστάβμα, να μην το επικαλούμεθα οστάβμα.
Θέλω... Αλλά κύριε Τριανταφυλόπουλο, ακριβώς δύο λεπτά. Υπάρχουν όμως και τα πραγματικά θαύματα, όλη η προσπάθεια των ιατρών και άλλων προσώπων ήταν να μας περιγράψουν τα μη θαύματα, τις απάτες. Ωραία, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, ζήσει... δύο λεπτά μόνο. Θα σας δύο λεπτά είναι πολλά. Το ζητώ χάρη. Δύο λεπτά μόνο. Εφύγει το θέμα, εφύγει το θέμα από την κυρία Μεταλλινό για το σκυλώματος του Αγίου Σπυρίδωνος που παραμένει ακέραιο. Και εγώ πρόσθεσα και εμβολιάζει. Δεύτερον, ανέφερε κάποιος το θέμα του αγιασμού και είπε κάποιος ότι έχει χλώριο. Εγώ δεν εννοώ το νερό που έχει χλώριο και δεν χαλάει. Εννοώ το νερό από τη βρύση του χωριού, από το πηγάδι. Και το Άγιο Φως. Ως προς τα παραψυχολογικά φαινόμενα. Και αν χαλάσει το νερό, δεν υπάρχει Θεός. Συγγνώμη, αν χαλάσει το νερό. Να τελειώσω. Ναι, αλλά σας παρακαλώ. Παρακολουθήστε με. Ένα λεπτό μόνο. Ναι, αλλά ακούστε με πρώτα. Ένα λεπτό. Είπα, ολοκληρώστε και μην θέτετε ερωτήματα στον συνομιλητή. Ωραία, δεν θέτω. Γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Ωραία, πολύ ωραία. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή για τα θαύματα. Κάποια κοπέλα εκεί έθιξε τα παραψυχολογικά φαινόμενα. Βλέπεις ένα πρόσωπο, αγράμματο στοιχείο του, δαιμονίζεται, αυτή είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, και μιλάει ξένες γλώσσες, το δένουν με αλυσίδες και τις πάλι σαν κλωστές, πέφτει από μεγάλα ύψη και δεν παθαίνει μία αμυχή, σου φανερώνει μυστικά του παρελθόντος, του παρόντος, σου λέει τι γίνεται αυτή την ώρα και τη στιγμή στο Λονδίνο. Να τελειώσω. Ιστορίες για μικρά παιδιά, κύριε. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Για μικρά παιδιά. Λάθος, έχετε τεράστιο εγωισμό. Έχετε τεράστιο εγωισμό. Μονοπολείτε το μικρόφωνο. Λάθος κάνετε. Δεν μονοπολώ. Αυτά τα δέχεται και η επιστήμη. Αυτό δεν το κουτί εκεί πέρα. Προφητεύετε στο Αποκαλύψεως Ι9. Προφητεύετε με καταπληκτικό τρόπο. Αυτό το κουτί, η τηλεόραση. Το μόνιτο. Εδώ και 1900 χρόνια. Τώρα θα το κανονίσω. Εδώ και 1900 χρόνια. Να μας πείτε την προφητεία, κύριε που τα λέτε καλά, την προφητεία του Δανιήλ. Θα το κλείσω εγώ τώρα το κουτί. Σχετικά με τον μεγάλο Αλέξανδρο. Σας αποχαιρετώ. Ό,τι και να πείτε, θα αποδυναμώσετε μια αλήθεια που βγήκε αβίαστα μόνη της. Σας αποχαιρετώ. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στο Κίτρινο Τύπο στις 7 η ώρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.